κοντά μας στο larissorama.gr έχουμε τον σκηνοθέτη των επιτυχιών της ελληνικής τηλεόρασης, τον Γιάννη Γαλανού. Καλησπέρα. Γεια σου, Βουλέτα. Με χαρά, εσύ. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Ευχαριστώ. Γιάννη, θα θέλαμε ένα πλήρη βιογραφικό από σένα, να μας πεις από πού κατάγεσαι αρχικά. Από την πόλη μας. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Μέχρι και το Λύκειο. Βασικά έχω μεγαλώσει την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα εδώ και νομίζω ότι εδώ δημιουργήθηκα. Και σαν άνθρωπος και σαν... Σπουδές. Σπουδές. Μετά το Λύκειο εννοείς. Σπούδασα στη σχολή κινηματογράφου του Λυκούργου Σταυράκου. Αθήνα. Αθήνα, ναι. Τριετές. Στη συνέχεια, δουλειά. Παρέμεινε δηλαδή μετά τις σπουδές στην Αθήνα ή γύρισες πάλι εδώ στη Λάρισα και ξανά φύγες? Όχι, όχι, όχι. Από τη στιγμή που πήγα Αθήνα και σπούδασα, με ρούφηξε πρωτεύουσα με την έννοια και σαν σπουδές και σαν εργασία και έμεινα εκεί πέρα. Το να γίνεις σκηνοθέτης ήταν μια κλίση που την είχες από τα παιδικά σου χρόνια, τα εφηβικά σου χρόνια ή προέκυψε? Όχι, την είχα από μικρός. Και μάλιστα θυμάμαι μερικές φορές και το λέω και τακτικά, ότι στο σχολείο ας πούμε κορόιδευα. Γιατί έλεγα θέλω να γίνω σκηνοθέτης. Και παρέες μου εδώ, εντάξει, ήμασταν λίγο αλυτάκια, ας το πούμε, σε εισαγωγικά, που καθένας ήθελε, ξέρεις, ο ένας να ανοίξει ένα κατάστημα, ο άλλος, ξέρω εγώ, να ασχοληθεί με αθλητικά. Εγώ έλεγα θα γίνω σκηνοθέτης και γίνω σκηνοθέτης. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες ενός σκηνοθέτη? Γιατί ξέρουμε ότι πίσω από μια κάμερα, ας πούμε, είναι ο εικονολήπτης που τραβάει την εικόνα. Μπροστά στο μικρόφωνο είναι μια δημοσιογράφος. Ο σκηνοθέτης, τι αρμοδιότητες έχει σε ένα πλατό, εκτός πλατό, βρίσκεται πάνω, βρίσκεται κάτω, βρίσκεται κάτω στο πλατό, βρίσκεται πάνω στο κοντρόλ? Τι ακριβώς κάνει? Κοίταξε να δεις. Οι δουλειές που έχει ένας σκηνοθέτης είναι πάρα πολλές. Καταρχήν πρέπει να είναι υπεύθυνος για το αισθητικό αποτέλεσμα από όλες τις απόψεις. Δηλαδή, τι είναι το προϊόν, έτσι, πού απευθύνεται και πώς το στηρίζεις με τα επιμέρους θέματα. Δηλαδή θα είναι ο παρουσιαστής, πώς θα παρουσιαστεί, θα είναι το σκηνικό, θα είναι οι κάμερες, θα είναι ο φωτισμός και πολλά άλλα. Μέχρι και την υλοποίηση μετά που είναι το μοντάζ και εκεί δηλαδή είναι το δεύτερο σκέλος. Δηλαδή βρίσκεσαι και κάτω στο πλατό, σκηνοθετείς το πώς ο παρουσιαστής θα βγει, βέβαια, τι ακριβώς θα κάνει, ναι. Ρυθμίζεις και αυτό. Ναι, και μάλιστα αυτό γίνεται από πριν, έτσι γίνεται η προετοιμασία. Τι εννοώ? Κάποια, μιας και εγώ είμαι πιο πολύ στο ψυχαγωγικό κομμάτι, δίνει ανάθεση το κανάλι σε κάποια εταιρεία παραγωγής και λέει ότι θέλουμε να κάνουμε αυτή την τάδε εκπομπή. Στη συνέχεια γίνονται διάφορες συναντήσεις και λέμε για το προϊόν, ποιος θα το παρουσιάζει, πώς θα λέγεται, τι ώρα θα παίζει, τι θέματα θα έχει μέσα. Και μετά σε δεύτερο χρόνο έρχεται το σκηνικό, το πλατό, η κάμεραμάν, οι φωτισμοί, οι δηματολόγοι και πολλά άλλα. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ανεβαίνεις στο κοντρόλ πάνω? Συνήθως είναι κοντρόλ, αν είσαι εσωτερικό μες στο πλατό. Δηλαδή είναι και δύο, αυτό δεν το θέσαμε, είναι δύο κατηγορίες. Ή θα πεις ότι κάνω εξωτερικό γύρισμα, το οποίο εξωτερικό γύρισμα μπορεί να έχει πολλές κάμερες, αλλά το σύνηθες να είναι μία ή δύο κάμερες όταν κάνουμε εξωτερικό γύρισμα ή και τρεις. Όταν είμαστε σε πλατό είναι πολυκάμερο. Μπορεί να είναι από 5 μέχρι και 15 κάμερες. Ποιες εκπομπές σκηνοθετείς αυτή τη στιγμή? Για αυτή τη χρονιά, μιλάς. Αυτή τη χρονιά, τώρα. Αυτή τη χρονιά που κλείνει έχω σκηνοθετώ τον Τροχό της Τύχης στο Σταρ, τον Πέτρο Πολυκλίνη και την Τζούλια Νόβα. Κάνω το Σεφ στον Αέρα που είναι στο Sky με την Ελένη Ψυχούλη. Και μόλις τελείωσα και το Μιλώντας για θέατρο με τον Γιάννη τον Μπέζο. Με ποιους έχεις συνεργαστεί στο παρελθόν? Τι εννοείς με ποιους? Με ποιους, ποιες εκπομπές? Με πάρα πολλούς. Θα σου πω έτσι επιγραμματικά για να μάθει ο κόσμος. Καταρχήν ήμουν σκηνοθέτης του Θέμου Αναστασιάδη 10 χρόνια. Ας πούμε, μιας και παίζει κουμπί, είναι την αρχή που το στήσαμε. Βέβαια στη διαδικασία χωριστήκαν οι δρόμοι μας, αλλά παρόλα αυτά ήμουν 10 χρόνια συνεργάτης του. Έχω δουλέψει επίσης με τον Χρήστο Φερετίνο στα πρώτα μου βήματα, έκανα τον ΠΑΜ. Έχω δουλέψει με την Άννα Τιδρούζα που κάναμε επιτυχία με το «Η ζωή είναι παιχνίδι». Έχω δουλέψει με τον Γρηγόρη Αναούτογλου. Έχω δουλέψει με τον Μικρούτσικο, τον Ανδρέα. Και πολλούς άλλους, ποιος να πρωτοπώ, με τον Γιώργο τον Καπουτζίδη. Και πολλούς άλλους δεν μου έρχονται στο μυαλό. Απλά σου είπα τώρα τα μεγάλα ονόματα.
Πόσες μέρες και ώρες την εβδομάδα εργάζεται ο Γιάννης Γαλανοπούλης? Ο Γιάννης Γαλανοπούλης θέλει να δουλεύει συνέχεια. Αν μπορούσα να δουλεύω και το βράδυ θα δούλευα. Τόσο πολύ μου αρέσει η δουλειά αυτή που κάνω. Αλλά ρεαλιστικά δουλεύω 5 μέρες σίγουρα. Και πόσες ώρες? Οι ώρες είναι πολλές. Ξεκινάμε κάποια στιγμή το πρωί και τελειώνουμε αργά το βράδυ. Πώς είναι μια μέρα από την καθημερινότητά σου? Βλέπεις, αναστενάζω, γιατί είναι και δημιουργική, αλλά ταυτόχρονα είναι και κουραστική η δουλειά που κάνω. Δηλαδή, πρέπει πρώτα απ' όλα να είσαι εσύ καλά και να μεταφέρεις αυτή την ψυχολογία και στους συνεργάτες σου. Δηλαδή, ενώ στείνεις ένα πρόγραμμα, πρέπει συνεχώς να δίνεις τον καλό σου χαρακτήρα και την καλή διάθεση για το καλό αποτέλεσμα. Έχεις οικογένεια? Όχι ακόμα. Έχεις σκεφτεί ποτέ να επιστρέψεις στη Λάρισα να πιάσεις τουλάχιστον επαρχία, ας πούμε, και να αφήσεις όλο αυτόν τον τρόπο ζωής που κάνεις αυτή τη στιγμή και να κάνεις κάποιον άλλο τρόπο ζωής? Κοίταξε να δεις, η Λάρισα είναι η πόλη μου, το λέω και θα το λέω γιατί εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ μεγάλωσα. Στη Λάρισα έρχομαι τακτικά και επίσης και το καλοκαίρι πάντα ζω με την οικογένεια εδώ πέρα, έχουμε ένα εξωτικό στα παράλια, οπότε η Λάρισα είναι ήδη μέσα μου, ποτέ δεν την άφησα. Και μάλιστα έχουν και τακτικά και για τους φίλους μου, συμμαθητές, το ΣΟΗ, αλλά ταυτόχρονα και για την ομάδα και για χίλιους δυο λόγους. Και σίγουρα κάποια στιγμή θα επιστρέψω. Τις ελεύθερες ώρες που έχεις μετά τη δουλειά, πώς τις αξιοποιείς, τι κάνεις? Πολλές ελεύθερο χρόνο δεν έχω, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, μετρώει δουλειά και αν τυχόν νιώθω ότι δεν έχω δουλειά, θα βρω δουλειά για να συμπληρώσω το χρόνο. Δηλαδή, αν τυχόν εκεί που δουλεύω 5 μέρες έχω 3, θα βρω τρόπο να καλύψω και τις άλλες 2. Γιατί μερικές φορές, επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση όσον αφορά με εμένα, μερικές φορές υπολογίζω κάπως διαφορετικά από αυτό που θα συμβεί. Οπότε κάποια προγράμματα είτε τα αφήνω, είτε με αφήνουν, είτε πάω να βρω κάτι καλύτερο. Επόμενα μελλοντικά σου σχέδια και όνειρα? Σαν αφορά το χώρο? Όσον αφορά εσένα. Εγώ πολλά θέλω να κάνω. Βασικά έχω ασχοληθεί με όλα, με όλες ας πούμε τις κατηγορίες και τηλεόραση. Παλιότερα έκανα και event πολλά όταν ήμασταν καλά οικονομικά για μεγάλες εταιρείες. Διαφημιστικά έκανα. Το μόνο που δεν έχω ασχοληθεί είναι το θέατρο. Σινεμά, έτσι ξεκίνησα. Και κάποια στιγμή σίγουρα θα κάνω και εκεί. Τώρα που ανάφερες για τα οικονομικά, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα τα τελευταία 6-7 χρόνια, της κρίσης που λέμε, της λεγόμενης κρίσης, έχουν πέσει τα budget στα τηλεοπτικά κανάλια. Βέβαια, πόσο αυτό έχει επηρεάσει τις εκπομπές, τα τηλεπαιχνίδια, μια σειρά που σκηνοθετείς? Τι έχει μειωθεί, δηλαδή? Να σου πω, εμείς βασικά ο χώρος μας είναι ο πρώτος κλάδος που πληγώθηκε από την κρίση. Δηλαδή, όταν ήρθε η κρίση, εμείς από το 10 μέχρι το 12 δεινοπαθήσαμε, διότι έπεσε η διαφημιστική πίτα που ονομάζουμε στο χώρο μας. Οπότε κατευθείαν κοπήκαν τα λεφτά. Ύστερα η κρίση έφερε τις εταιρείες σε κρίση και οι ίδιες, γιατί κάποιες δανειζόντουσαν και δεν υπήρχε ο κύκλος εργασιών, σχέσεις τράπεζες, εταιρείες και κανάλια. Οπότε μείναν πολλοί άνθρωποι απλήρωτοι. Και τέλος πάντων τα τελευταία 1 ή 2 χρόνια αρχίζει και στρώνει η κατάσταση. Και αυτό είναι και ένα δείγμα λίγο αισιοδοξίας για όλο τον κόσμο, ότι η αγορά σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει το απάνω της. Έτσι νιώθω εγώ και δεν έχει σχέση με το πολιτικό κομμάτι. Νομίζω ότι αρκετά δεινοπαθήσαμε και ότι έχουμε φτάσει ήδη τον πάτο, τον πάει. Και ένα άλλο θέμα είναι ότι εμείς οι ίδιοι προσπαθούμε και κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο αισιόδοξη. Ίσως στραφήκαμε στην παραγωγή πρωτογενών πραγμάτων. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι γυρίσαν πίσω ή τις επαρχίες είτε δημιουργήσαν προϊόντα και μάλιστα την πρόθεση τους αναλάβαν οι ίδιοι και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Έτσι βλέπω τα πράγματα λίγο αισιόδοξα. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή να σκηνοθετήσεις σινεμά? Έχεις κάνει σινεμά? Σκέφτεσαι να σκηνοθετήσεις? Έτσι ξεκίνησα βασικά.
Κάτι άλλο που με ρώτησε στην αρχή, που μου είπες πώς έγινε σκηνοθέτης, για να το πάρω λίγο, ξέρεις, από την αρχή. Όταν ήμουν στη Λάρισα, είχα ασχοληθεί με μουσική και είχα πάει και στο δύο και τα λοιπά, πήγε και φτάρα. Αυτό μου βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβω τι σημαίνει ρυθμός. Δηλαδή, σκηνοθέτης, ένα πολύ βασικό κομμάτι να ξέρεις τι σημαίνει τέμπο και ρυθμός. Ένα άλλο ήταν ότι ο πατέρας μου είχε κάνει δώρο μια ρεφλέξ μηχανή. Φωτογραφική ρεφλέξ είναι αυτές που έχουν το φακό μπροστά για να καταλάβει και ο κόσμος. Δηλαδή, πάντα στο κουμπί και βγήκε η φωτογραφία και κάποιες ρυθμίσεις για να βγει. Σωστή. Λίγο ζωγραφική. Λίγο ένας φίλος μου που είχε ένα βίντεο κλαμπ, με οθήσανε να πάρω την απόφαση για να ασχοληθώ με τη σκηνοθεσία. Όταν λοιπόν θέλησα να πάω στην Αθήνα και να ασχοληθώ, γιατί θεωρούσα ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, σχολή τέτοια, πρέπει να πας σε κάποια χώρα της Ευρώπης ή στην Αμερική. Όταν ψάχτηκα λοιπόν και έμαθα ότι υπάρχουν σχολές και μαθαίνεις, ήθελα σαν τρελός να σκηνοθετήσω σκηνογράφο. Και τα κατάφερα από μόνος μου, δηλαδή έκανα μια ταινία μικρού μήκους με δικά μου χρήματα, ανεξάρτητη παραγωγή, είχα πάει στο φεστιβάλ δράμας. Η ταινία ήταν εκπληκτική, βέβαια δεν προχώρησε από την πλευρά του κράτους, γιατί τότε ήταν να αλυσβερίσει κέντρο κινηματογράφου και αυτούς που χρηματοδοτούσαν. Ούτως ώστε η ταινία δεν προχώρησε από εκείνη την πλευρά. Βέβαια η ταινία προχώρησε από μόνη της. Δηλαδή μόλις έκανε ταινία, πήγα σε κάποια κανάλια, κατευθείαν σκηνοθέτησα. Δηλαδή με το που τελείωσε τη σχολή, έκανε ταινία, κατευθείαν σκηνοθέτησα. Κάποιοι άλλοι κάνουν και στάδια σαν βοηθό σκηνοθέτη. Εγώ κατευθείαν σκηνοθέτησα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εγώ έχω πάθος να κάνω σινεμά και κάποια στιγμή θα κάνω. Ίσως για βιοποριστικούς λόγους με τράβηξε τηλεόραση και όλο αυτό, γιατί δεν έχουμε εμείς σινεμά, κατά ψέματα. Τώρα τελευταία 2-3 χρόνια γίνονται κάποιες κινήσεις και βλέπουμε και κάποιες διακρίσεις που γίνονται, είτε από το Μπουλμέτι, είτε τώρα τελευταία με το Λάνθιμο. Σίγουρα θα υπάρχει στιγμή που θα κάνω και εγώ το εγχείρημά μου. Δημιουργείς κάτι άλλο παράλληλα με τη δουλειά σου? Σαν τίμη. Κάνεις κάτι δηλαδή στο σπίτι σου που δεν έχει σχέση με την τηλεόραση αλλά είναι προσωπικός? Δηλαδή μπορεί να φτιάχνεις βίντεο, μπορεί να κάνεις... Α, εννοείς πάνω στο αντικείμενο. Στο αντικείμενο, ναι, αλλά ναι, κάτι ναι, που ναι. Να μην έχει σχέση με τη δουλειά σου. Να μην πειραματίζουμε έχεις... πολλές φορές. Γιατί κοίταξε, αυτή η δουλειά δεν είναι... Δεν μπορείς να πεις ποτέ ότι έμαθα. Συνεχώς μαθαίνεις. Σίγουρα υπάρχει η βάση, αυτό που λέμε μαϊκό σινεμά, υπάρχουν οι κανόνες, αυτοί που μας έχουν μάθει οι Ρώσοι εδώ και 100 χρόνια, αυτούς πάνω σε αυτά στηριζόμαστε, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν οι τεχνολογίες, υπάρχουν οι ιδέες και το εξελίσσεις. Άρα το χρόνο που έχω ελεύθερο σίγουρα πειραματίζουμε και με δικά μου τραβήγματα που κάνω μερικές φορές μόνος μου, κάποια μάλιστα τα ανεβάζω και στο ίντερνετ. Και μερικές φορές ταξιδεύω και μόνος μου, και γιατί ένα προσώπημα που πρέπει να έχει ένα σκηνοθέτης είναι να έχει φαντασία. Και αυτό που σκέφτεται να το έχει δει ήδη πριν το παρουσιάσει στον κόσμο. Ποιο είναι ένα κρυφό ταλέντο που έχει ο Γιάννης Γαλανούλης, το οποίο δεν το γνωρίζει κανείς στον κόσμο πέρα από τον ίδιο του τον εαυτό ή από τους δικούς του ανθρώπους στο οικογενειακό του περιβάλλον? Ταλέντο, δεν ξέρω πώς να το πω, με βάζει δύσκολη ερώτηση τώρα, δηλαδή προσπαθώ να σκεφτώ. Προσπαθώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος, ξέρω εγώ, και όλοι γύρω μου να είναι καλύτεροι, ξέρω εγώ, αυτό είναι το, νομίζω το πιο σημαντικό, αν θες να το πω, τι θέλω να υπάρχει γύρω μου. Να γινόμαστε όλοι καλύτεροι, να είμαστε ταπεινοί. Ό,τι και αν κάνουμε, δηλαδή ακούγεται σκηνοθεσία, αλλά και αυτό από τη μία πλευρά είναι δουλειά και από την άλλη είναι έργο προς τους άλλους. Δηλαδή ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου ότι είμαι σκηνοθέτης και αυτό που μετράει στο συνεργείο είναι να θεωρούνται όλοι ισότιμοι για να μπορέσουν να δώσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Άρα δεν υπάρχουν επικεφαλίδες και τίτλοι, υπάρχει μόνο έργο και απλά εγώ καλούμαι σαν σκηνοθέτης να ενώσω αυτές τις δυνάμεις. Κάπως έτσι. Σκηνοθετείς τη ζωή σου? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Είναι καλό οι άνθρωποι να σκηνοθετούν τη ζωή τους? Ποια είναι η άποψή σου? Σκηνοθετώ σημαίνει, κοίταξε να δεις, είναι περίεργο. Δηλαδή το να βάζεις όνειρα και στόχους, το κατανοώ. Το να σκηνοθετώ τη ζωή είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή μου φαίνεται, επειδή εμείς αυτό το πράγμα που κάνουμε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κοινό
προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα εντυπωσιάσει τον κόσμο. Είτε για διασκέδαση, είτε για λύπη, είτε για οποιοδήποτε συνέστημα. Άρα όταν σκηνοθετείς τη ζωή σημαίνει ότι προμελετάς το τι θέλεις να πράξεις εσύ και απέναντι στους γύρω. Δηλαδή μου είναι λίγο περίεργο. Το ότι κάνω όνειρα να κάνω πράγματα, εκεί θα το έλεγα ότι είναι πιο σωστό να το βάζεις σαν σκέψη, το να σκηνοθετήσω. Παράλληλα με τον, τηλεοπτικό σταθμό, αν σου ζητήσει κάποιος να σκηνοθετήσεις μία ταινία που υπάρχει ή οτιδήποτε άλλο, έτσι, πέρα από μία ταινία, μπορεί να σου ζητήσει κάποιος να σκηνοθετήσεις ένα τηλεπαιχνίδι δικό του, για μια τοπική τηλεόραση, για κάτι άλλο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή μέσα στο συμβόλαιο με το τηλεοπτικό κανάλι υπάρχουν κάποιες, κάποιοι παράμετροι ή απαγορεύσεις? Όχι, δεν είμαι. Εγώ από τότε που ξεκίνησα είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και το τηρώ ακόμα αυτό και δεν έχω κανένα θέμα. Δουλεύω με όλα τα κανάλια και ταυτόχρονα μπορεί να δουλέψει και σε τρία κανάλια. Έχει πολλές φορές κάποιες χρονιές που δούλευα σε τρία κανάλια. Ποτέ δεν μου δημιουργήσαν πρόβλημα. Και μάλιστα με ζητούσαν, να σου δώσουμε. Αυτό βέβαια ήταν επιλογές δικές μου. Ποιον θα δουλέψω ή ποια εκπομπή θα κάνω. Και ποια τέριαζε σε μένα δηλαδή. Άρα δεν υπάρχει κάποιος φραγμός. Δηλαδή μπορείς ταυτόχρονα τώρα που είσαι στο Star να κάνεις και κάτι άλλο. Μα ούτως ή άλλως φέτος είμαι στο Star, στο Sky και στην ΕΡΤ. Είμαι σε τρία ταυτόχρονα. Πόσο απαιτητική είναι η δουλειά σου? Είναι απαιτητική. Καταρχήν, εγώ είμαι απαιτητικός εγώ από τον εαυτό μου. Από εκεί ξεκινάω. Ούτως ή άλλως υπάρχουν απαιτήσεις, αλλά δεν αφήνω ποτέ κάτι να πηγαίνει στον αυτόματο. Συνήθως στη δουλειά μας, όταν κλειδώνει κάτι και πηγαίνει καλά, παναπαυόμαστε. Όχι, θέλω συνεχώς να μπορώ να γίνουμε και εγώ καλύτερος και όλη η ομάδα καλύτερη. Δεν επαναπαύουμε ποτέ. Θέλω κάτι καλύτερο. Μπορώ και κάτι ακόμα παραπάνω. Κάθε πότε βρίσκεσαι στην πόλη της Λάρισας? Το πολύ δίμηνο. Κάθε δίμηνο είσαι εδώ? Ναι, το πολύ δίμηνο. Εκτός αν έχω πάρα πολλή δουλειά που μπορεί να κάνω στους τρεις μήνες. Και πού σε συναντάει κάποιος? Στην ταχυδρομείο. Εδώ είναι τα στέκια. Ενώ ούτως ή άλλως όλοι οι Λαρισαίοι, όπου και να θέλουν να πάμε, μια βόλτα στην ταχυδρομείο θα περάσουν. Είτε για ένα καφέ, είτε η αύρα του χώρου θες, είτε οι φίλοι που θα περάσουν, είτε το κουτσομπουλιό που θα κάνουν στις καφετέριες. Όλα παίζουν το. Όλα έχουν το σκοπό τους, ας πούμε. Στα social media μπορεί να σε βρει κάποιος κάπου? Με τα social media είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Έχω όλοι και εγώ ένα λογαριασμό, αλλά τους έχω πραγματικούς φίλους. Δηλαδή δεν βάζω μέσα άσχετους, άγνωστους που δεν έχουν καμία σχέση με μένα. Πρέπει να τους γνωρίζω καλά και να με γνωρίζουν για να είναι φίλοι μου. Δηλαδή το friends που λένε πρέπει να είναι friends πραγματικοί. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για την τιμή που μας έκανες. Να είστε καλά. Μας έχουμε στο lexaroma.gr. Και εγώ ευχαριστώ όλους που με παρακολουθήσαν και πιστεύω να μάθανε κάτι από αυτά που είπα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν Λαρισόρωμα. Ευχόμαστε καλές επιτυχίες. Να είστε καλά. Πολλές επιτυχίες, καλή δουλειά, καλές συνεργασίες. Να είστε καλά. Θα το κάνω. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε και τον Παύλο Καφέ για την παραχώρηση του χώρου του, ώστε να πραγματοποιήσουμε αυτή τη συνέντευξη σήμερα. Γεια σας!